Κυρίες και κύριοι, το MasterChef συνεχίζει να μας απασχολεί αποκλειστικά και μόνο για τα πιάτα των παικτών, όπως συμβαίνει πάντα. Στο τελευταίο επεισόδιο, η Γεωργία τσακώθηκε με τον Άγχελ, τη Ζωή, τον Χρήστο, την Βιβί, τον Κουτσόπουλο, τον Κοντιζά, με έναν καμεραμάν, τη γυναίκα του φροντιστή και τον Καντινιέρη με το βρώμικο από απέναντι. Τα έχωσε στον Κωστάκι με τη Μάρα και χώρι στο Δημήτρη από τη Βιβί και έβρισε την Έμι και το φίλο του Αρτέμι και τον πήρε από τη Μάνια που κολούσε στο Τωτό και σκυλόβρισε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν το κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Πάμε να δούμε τι μέλη έσταξε η Ζωή που είναι πιο γλυκιά και από τη Φιλιό που όλους τους φιλιώνει. Μου είναι παντελώς αδιάφορη η Ζωή. Δεν θεωρώ ότι θα πάει πολύ μακριά στον διαγωνισμό. Απλά είναι συνέχεια κοντά στη Χριστίνα, γιατί φοβάται μη βγει υποψήφια και φύγει. Η Χριστίνα, βέβαια, δεν θέλει να χάσει τη θέση της. Αυτό σήμερα που έγινε την έριξε και τώρα θέλει να πάρει τα πάνω της ψηφίζοντας σε μένα. Ο Άγχελ, ένας άνθρωπος ο οποίος βαριέται και να μιλήσει, έφερε ένα μπαχαρικό από το εξωτερικό και πέρασε στην οντισιόν. Δεν θεωρώ και τον Χρήστο καλύτερο μάγειρα από μένα. Δεν γίνεται να είσαι μάγειρας και να κόβεις έτσι. Δεν έχω να ασχοληθώ κάτι με τη Βιβί. Θεωρώ ότι δεν έχει καλό χαρακτήρα. Εγώ μπορεί να κερδίσω και τη συμπάθεια του κόσμου. Αυτή δεν θα την κερδίσει. Παιδιά μου, σταματήστε, μη σας νοιάζει, βρε. Η Φιλιό είναι εδώ. Η Φιλιό που όλους τους φιλιώνει. Εγώ μαζί σου είμαι, αγόρι μου. Αλλά δεν μπορώ να μην πω και το σωστό ότι αυτή η κοπέλα είναι πολύ συμπαθητική. Ειδικά οι άντρες δηλαδή. Πρέπει να τη συμπαθούν πολύ. Άρχισε εσύ να ψάχνεις για σπίτι. Αφού αυτό το σπίτι το χάσει τη δίκη. Κουνήσω από τη θέση σου, βρε Νονά. Κυρία Φιλιό, όχι επειδή βάφτισε τον Κωνσταντίνο με ξεβαφτίσει εμένα. Εγώ, παιδί μου, εγώ με σένα ή με σένα υποστηρίζω. Γιατί είσαι φτωχό κορίτσι, ενώ ο Κωνσταντίνος είναι ματσωμένος. Πού ζεις, Ελενίτσα μου, δεν ξέρεις ότι οι δικαστές λαδώνονται. Δεν μπορεί να έχετε τέτοιο μίσος ο ένας για τον άλλον. Μήπως σας βάζει κανείς σπιούνια, ε?